Στο μεγάλο ντέρμπι για τον πρώτο όμιλο στην Α2 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο Ποσειδώνας υποδέχεται τον Κεραυνό, ένα σπουδαίο μάτς. Φιλοξενούμενοι στην πρώτη επιθετική προσπάθεια, ο Κυπρέος στα μονομαχής θα κερδίσει την μπάλα, θα σουτάρει με δύναμη, όμως δεν θα βρει στόχο. Από αριστερά τώρα ή του Ποσειδώνα, σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, θα κάνει στην κίνηση το σούτο ο Κοζιράκης πάνω από την εστία. Ο Αντωνιντάκης με την μπάλα στα πόδια, θα γίνει το λάθος και είναι στα δίχτυα, 1-0 στο 26, ο Ποσειδώνας με το Λιμπερόπουλο από το ελεύθερο σφάλμα του Αντωνιντάκη. Στην προσπάθειά του για πάσα, η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του έμπειρου επιθετικού και είναι το 1-0 για τους γηπεδούχους στο 26ο λεπτό. Ο Γεωργόπουλος με μία πάσα θα βρει τον Μποζατζίδη, μπαίνει στην περιοχή με το δεξί, η μπάλα πάνω από το ριζοντο δοκάρι. Δεύτερο ημίχρονο, ο Γιακουμάκης τέταρτε, δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Κασαπάκη, πολύ καλή ευκαιρία. Ο Ποσειδώνας τώρα στην επίθεση, ο Κοζιράκης θα πιέσει, κερδίζει την μπάλα. Θα πλασάρει στο δοκάρι, στο 58, μεγάλη ευκαιρία. Από αριστερά τώρα οι παίκτες του Κεραυνού, η μπάλα θα έρθει στην περιοχή. Τακουνάκη, ο Γωνιανάκης με δύναμη το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, στο 66 είναι το 1-1, ισοφαρίζει η ομάδα του Ατσαλένιου. Εντυπωσιακό τέρμα από τον Γωνιανάκη, αυτό της ισοφάρισης. Ξανά οι παίκτες των φιλοξενούμενων, ο Γιακουμάκης στην περιοχή. Εκεί μαρκάρισμα για πέναλτι, όπως λέει ο διαιτητής Μαρδαλενάκης, που υποδεικνύει την άσπρη βούλα στο 70. Ξανά εδώ η φάση. Ο Μπέις από τα 11 βήματα με το αριστερό νικάει τον Κασαπάκη και είναι το 1-2. Ανατροπή λοιπόν του σκορ για τον Κεραυνό. Πανηγυρισμοί και κάποιες αψιμαχίες. Ξαναβλέπουμε εμείς την εκτέλεση. Οι ψυχρεμότεροι θα δώσουν τη λύση. Φάουλ από δεξιά για τον Ποσειδώνα, κεφαλιά, ο Γεωργόπουλος από πολύ καλή θέση, αστοχή στο 86. Φάουλ με το Σημειανάκη για τον Ποσειδώνα που ψάχνει το κόλ της οφάρισης, ένα σούτ. Ο Αντωνιδάκης δεν θα μπλοκάρει σταθερά, δεύτερη προσπάθεια στο χορτάρι ο Γεωργόπουλος, υπόδειξη για πέναλτι, αυτή τη φορά για τους γηπεδούχους από τον Μανδαλενάκη. Ξανά η φάση, Σημειανάκης θα εκτελέσει, μπάλα στα δίχτυα με ψυχραιμία, είναι το 2-2. Στο 92 η απάντηση λοιπόν από τον Ποσειδώνα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Πανηγυρίζουν και γρήγορα πάνε στη σέντρα. Σέντρα από δεξιά, η μπάλα στην περιοχή. Ο Παπάς με δύναμη δοκάρει και στα δίχτυα. Απίστευτη εξέλιξη στο παιχνίδι, είναι το 3-2 τον Ποσειδώνα. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Παπά να χρήζεται σκόρερ. Φυσικά τον πανηγυρισμοί στην πλευρά του Ποσειδώνα αυτή τη φορά. Παίρνει μια νίκη με ολική ανατροπή στην εκπνοή της αναμέτρησης.